Συνέγινές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, έχω πει ότι ό,τι λέω το ακούτε εσείς, αλλά το ακούνε και όλα τα κοστατά καθεστωτικά παιδιά, πράκτορες, και όλοι οι επικυρίαρχοι έχουν ειδικό κλιμάκι όλοι, που ό,τι λέω, ό,τι βγαίνει στον αέρα και ό,τι κάνω, που σε ενημερώνουν κάθε μέρα, κάθε λεπτό, για το τι λέω, τι κάνω, για να ξέρουν πώς σκέφτομαι και μερί, που θα πάει ακόμα. Και τι ωριμότητα υπάρχει στο περιβάλλον τους, αν έχουν χρόνο ακόμα ή αν δεν έχουν. Κοιτάνε εσάς, σφιγκομετρούν εσάς, σφιγκομετρούν την κίνηση, άμα το θέλετε, αλλά και το τι λέω και το τι κάνω. Σας έχω ξαναπεί, γι' αυτό θα πρέπει να γυρίσετε σε εκπομπές που έχω κάνει πίσω, έχω πει χιλιάδες πράγματα, και σε κάθε εκπομπή και σε κάθε συνέντευξη που μου έχουν πάρει ή που έχω πει ή σε κάθε ομιλία, και σε κάθε Skype, όλα ό,τι έχω πει, θα δείτε μέσα σε πολλές, σε όλες σχεδόν τις εκπομπές και σε όλα τα λεγόμενά μου, υπάρχει και κάτι το οποίο κλειδώνει με την επόμενη ή μετά από την τρίτη εκπομπή, την τέταρτη, την πέμπτη. Αυτά πρέπει να τα ανακαλύψετε. Βέβαια, όλα σας τα έχω πει. Μέσα σε όλο αυτόν τον καιρό υπάρχουν πάνω από 4.000 εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, συνεντεύξεις, τα πάντα. Μέσα εκεί είναι κρυμμένες λέξεις, κρυμμένες έννοιες που περνάνε απαρατήρητες. Εσείς δεν τις παρατηρείτε. Οι επικυρίαρχοι, οι πράκτορες, όλα τα περνάνε από φίλτρο. Εσείς δεν φιλτράρετε τίποτα. Σας τα έχω αναλύσει και σας τα έχω πει όλα. Δεν διανοείστε πόσα μυστικά είναι μέσα και κάθε φορά τι λέω και πώς το λέω και την ώρα που το λέω. Έτσι. Τα αφήνετε να περνάνε και πάντα πάντα στα φρέσκα, λες και εκεί να τα καταναλώσατε. Θα ήταν καλό πολλές εκπομπές με τεράστια σημασία, τόσο πολιτικής, γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, αλήθειας, αποδείξεων, να αρχίσετε να τις ξαναβγάζετε, γιατί δεν πάλιωσε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα παλιό, ούτε αρχαίο. Ούτε αρχαίοι υπάρχουν, υπάρχουν μόνο Έλληνες, ούτε αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά, υπάρχουν μόνο τα ελληνικά. Ούτε αρχαία είναι, ούτε παλιά. Θα μπορούσαμε να πούμε αρχαία αυτό που είναι ελληνικά, Ελλάνια δηλαδή, είναι από την αρχή της δημιουργίας και δεν θα παλιώσουν ποτέ, ούτε θα γίνουν ποτέ πιο νέα. Είναι πάντα τα ίδια. Διαφέρει μόνο η εποχή, το πώς τρέχουμε, το πώς δημιουργούμε και πώς διαχειριζόμαστε, αν το θέλετε, τις δυνάμεις και τα σύμβολα για την κάθε εποχή. Η κάθε εποχή, σύμφωνα με τις προκλήσεις ή σύμφωνα με τις καταπιέσεις, δυναστείες, αφήνει τα σημάδια της. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικά μας και πρέπει να ξαναπάμε στην αρχή. Άρα καλό θα είναι μερικές εκπομπές να τις βλέπετε και να βλέπετε τι λέω. Έχω ξαναπεί ότι παγκοσμιοποιητές είναι μόνο οι Έλληνες. Και αυτοί έχουν μόνο δικαίωμα. Έχω πει σε εκπομπές και γραμμένα παντού ότι δικαίωμα βασιλείας έχουν μόνο οι Έλληνες. Έχω εξηγήσει τι είναι ο βασιλιάς και καλό θα είναι να το ξαναθυμηθείτε τι είναι ο βασιλιάς. Κανένας ψευτομπάσταρδος δεν μπορεί να πει ότι είναι βασιλιάς γιατί είναι αυτόκλητος, ζωάδης. Και κανένα άλλο γέννημα πλέον των Ελλήνων. Έχω πει ότι του βασιλιά, τον βασιλιά, τον επιλέγουν οι θεοί, οι δημιουργοί για τα δημιουργήματά τους. Τον επιλέγουν. Τον αναγνωρίζουν μόνο οι Έλληνες. Αυτό έχει μείνει, αυτό υφίσταται, αυτό υπάρχει. Σε όλη την κυριαρχία, με όλα τα πρωτόκολλα. Και με όλα τα πρωτόκολλα κληρονομικών δικαιωμάτων, γης, πλούτου και δύναμης. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Το λέω και στη διακήρυξη μέσα. Να μπείτε σε αυτό το κομμάτι και θα σας εξηγήσω γιατί. Έτσι λοιπόν, παγκοσμιοποιητές είναι μόνο οι Έλληνες. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μια τεράστια παγκοσμιοποίηση τη στιγμή που το αποστατικό δέος, οι αποστάτες με όλους τους συνεργάτες τους, πληρωμένους, δούλους και προδότες μας, συνεχίζουν να νομίζουν ότι είναι μέσα στη δημιουργία. Είναι αποστάτες. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι οι αποστάτες υπήρξαν στη δημιουργία. Αποστάτησαν και αυτό είναι αποστάτες. Αυτός που δεν έχει μπει καθόλου στη δημιουργία δεν είναι αποστάτες. Άρα αποστάτες έχουμε αυτοί που υπήρξαν στη δημιουργία πάρα πολύ παλιά. Ξέρετε γιατί μιλάμε. Για 3 εκατομμύρια χρόνια γίνα, άμα το θέλετε. Πρέπει να καταλάβετε ότι το χρόνο τον μετράμε τελείως διαφορετικά από πλανήτη σε πλανήτη, ανάλογα και με το πότε γεννήθηκε ο πλανήτης. Κανείς δεν ξέρει πότε γεννήθηκε ο πλανήτης. Α, τελικά μιλάνε θεοκρατικά βλήματα και θεοκρατικές γελιότητες. Λες και μιλάνε σε σκουπίδια, σε φυτά. Έγινε ο άνθρωπος φυτό. Έγινε χαθείτε από τώρα. Έγινε χαθείτε από ζωντόβολα. Θα τα βρούμε όμως αυτά. Έτσι λοιπόν, παγκοσμιοποιητές είναι μόνο οι Έλληνες, γιατί ο πλανήτης είναι ο Λάνιος και κανένας άλλο.
ό,τι ομιλείται, ό,τι σχήμα υπάρχει μέσα στη δημιουργία, στον κυβισμό του, στην ευθυγράμμισή του, σε όλες τις διαστάσεις και στον άπειρο, προσέξτε, άπειρο, σφαιρικό χρόνο που αποτυπώνεται σε όλες τις διαστάσεις, που θα μάθετε σε λίγο σε τι διαστάσεις αναπτύσσεται το κάθε τι και το κάθε ένα και πώς δημιουργεί την ολότητα των όλων και των πάντων, θα καταλάβετε. Είναι οι ώρες τώρα της αλήθειας και θα δείτε. Άρα, μην μπαίνετε στη διαδικασία να πείτε τι μεγάλο είναι ο πλανήτης. Είναι πολύ μικρούλης ο πλανήτης. Ένα μικρό μοριάκι, ένα κυταράκι σε μια τεράστια ελάνια κοσμοκρατορία και σε μια ελάνια τεράστια δημιουργία. Εσείς το νιώθετε έτσι. Είναι μικρούλης ο πλανήτης, είναι ζώα αυτά και δεν έχουν καμιά θέση πάνω στον πλανήτη και μάλιστα δεν έχουν καμία θέση μέσα σας. Γιατί μέσα από εσάς φέρνουν όλα αυτά τα αποτελέσματα και βάζουν εσάς, κλέβοντας τη βούλησή σας, κλέβοντας την αλήθεια, κλέβοντας την πραγματική σας δημιουργία και τρέχουν όλες αυτές τις διαδικασίες και τρέχει ένας πλανήτης χαράζοντας τον πλανήτη όπως αυτοί θέλουν. Έχω ακούσει πολλές φορές που λένε κάποιοι να γίνει μια επέμβαση ρε παιδί μου, περιμένουμε τους Ολύμπιους να κάνουν επέμβαση. Μα δεν πρέπει να κάνουν επέμβαση. Πρέπει να καταλάβετε συνέλληνες και συνάνθρωποι. Ο πλανήτης είναι ένα σώμα, ουράνιο. Και εσείς ουράνιο σώμα. Όπως είσαι εσύ, είναι και ο πλανήτης. Έχοντας 3 εκατομμύρια κύτταρα και 3 εκατομμύρια δημιουργικά σώματα και ολότητες για να δημιουργηθεί ο πλανήτης. Δεν έχει καμία διαφορά από το σώμα με τα κύτταρα τα δικά σου. Και καμία διαφορά δεν έχει το σύμπαν, όπου οι πλανήτες και τα ηλιακά συστήματα είναι τα κύτταρα και τα σμήνη των κυτάρων που συστήνουν τις συστάδες όπως συστήνεις εσύ τη δομή σου. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις. Άρα, αν κάθε φορά που εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να τρως λιγότερο και πρέπει να σου κάνουμε bypass, σου κάνουμε μια ανιχείρηση καρδιάς, μετά σου ξανακάνουμε καρδιάς, μετά σου κάνουμε μια ανιχείρηση νεφρού, μετά σου ξανακάνουμε μια εγκεφάλου, μια ματιού, μια ποδιού, μια χεριού, άντε να μην πω και τίποτα άλλο, και σε έχουμε ξεφτυλίσει στην εγχείρηση που λέγεται επέμβαση, οπότε έχουμε έναν οργανισμό, τον οποίο είναι άρρωστο συνέχεια και είναι από τις πολλές επεμβάσεις, δεν είναι ανθεκτικός. Άρα σου μειώνουμε το προσδόκιμο ζωής. Ναι, εντάξει, ζεις τώρα, αλλά θα πεθάνεις κάποια στιγμή. Γιατί έτσι και η γη, έτσι και ο άνθρωπος έχει ένα προσδόκιμο ζωής πολύ συγκεκριμένο. Ο πλανήτης είναι χρησμένος να ζήσει 6,5 δις χρόνια. Έχει κάνει τα 2,5 τα 3. Ναι, αλλά με τις επεμβάσεις το μειώνουμε αυτό. Κάθε φορά που γίνεται μια επέμβαση από δυνάμεις ασφαλείας, γιατί οι αποστάτες πήραν τα δημιουργήματα και λιώνουν τον πλανήτη, αποστάτες που σήμερα τους πληρώνουν άνθρωποι αποστάτες. Να δηλητηριάζουν τον πλανήτη. Τους ωκεανούς τους δηλητηριάζουν, να ξέρετε, με χιλιάδες χημικά που τα παράγουν εργοστάσια που δουλεύουν δημιουργήματα για να βγάζουν λεφτά για να τρώνε οι οικογένειές τους. Χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται σε εργοστάσια για χημικά να ψεκάζουν και χιλιάδες πιλότοι να ψεκάζουν τον πλανήτη. Χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε βιομηχανίες για να δημιουργούν τα χημικά όλα, λιπάσματα, δηλητήρια, κέρατα, μέρατα, για να δηλητηριάζουν τον πλανήτη και τα δημιουργήματα. Χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε χιλιάδες ιερατεία του ίδιου βρωμιάρη σκουπιδιού που νομίζω ότι είναι Θεός και τώρα θα τα βρούμε όλα. Αυτού του βρωμιάρη και όλων των βρωμιάρη των ταξιαρχιών που υπάρχουν θα τους λιώσω και θα λιώσουν όλοι. Γι' αυτό είναι εδώ και όλα αυτά θα πάνε φυλακή. Δεν έχουν θέση τώρα εδώ. Εσύ πρέπει να το καταλάβεις, να τα βγάλεις από μέσα σου αυτά τα διαόλια και να νομίζεις ότι αυτά είναι για τη ζωή και ότι αυτά φέρανε δημιουργία. Αυτά ζωά, ρε, τι δημιουργία να φέρουνε. Αυτά σε σκλαβώσαν, αυτά σε λιώσαν, αυτά σε διαλύσανε. Όλα τα δόγματα με τους εκπροσώπους. Και οι εκπρόσωποι τους είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι για να ταΐσουν την οικογένεια και μέσα από τις ασθένειες και την ανομαλία τους για να κάνουν χρήματα, για να έχουν ελευθερία να κάνουν ό,τι παιδεραστία, ό,τι ανομαλία, ό,τι γελιότητα, ό,τι τελετή, ό,τι μαγκανία, ό,τι μαγεία, ό,τι δολιότητα. Δημιουργήματα δεν είναι αυτά. Δημιουργήματα δεν είναι άνθρωποι αυτοί που είναι σε κυβερνητικές θέσεις, σε θέσεις του δημοσίου, σε θέσεις των δικαστηρίων. Αυτά δεν είναι, δεν διαλύουν την πολιτεία, δεν διαλύουν τον ιστό, δεν διαλύουν μέσα σε ένα σύστημα και καθεστωτικό σύστημα το οποίο έχει θεσμηθεί από ποιους, τους ανθρώπους, αφού όλο το σύστημα είναι κατά των ανθρώπων. Δημιουργήματα δεν είναι όλα αυτά που είναι στις τράπεζες και στα οικονομικά και όλα τα πρακτορυγίκια που νομίζω ότι είναι σε καμιά εξαίσουσα θέση που διαλύουν οικονομικά και κάνουν οπουδήποτε απάτη πάνω στην οικονομία, πάνω στον πλούτο, στη δύναμη. Δημιουργήματα δεν είναι όλα στα οπλικά συστήματα χιλιάδων στρατών που είναι αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Χιλιάδες δημιουργήματα δεν χειρίζονται όπλα, μπόμπες, δηλητήρια. Χιλιάδες
Δεν είναι αυτή η στρατιωτική και όλα τα οχήματα τόσα χρήματα που έχουν πέσει για να φυλάγεται ποιος? Έχουμε κανέναν εισβολέα από το εξωτερικό, δηλαδή εκτός γης? Αφού εδώ ζούμε όλοι. Πού να πάμε, να με διώξει από την Ελλάδα να πάω πού, πιο πέρα, στη Γηβή. Να φύγει η Γηβή από εκεί να πάει πού, στην Ελλάδα. Να φύγουν από την Κίνα να πάνε στην Αμερική. Να φύγουν από την Αμερική να πάνε στην Κίνα. Και χρειαζόμαστε πόλεμο. Σε έναν πλανήτη που δεν μπορεί να φύγει κανένα. Είμαστε όλοι μέσα, φυλακή. Δεν μπορεί να φύγει κανένα παρά μόνο νεκρό. Από αυτόν τον πλανήτη έρχεσαι χωρίς σώμα, έρχεσαι χωρίς τίποτα από τον άλλο κόσμο και ό,τι σώμα, σε ό,τι σώμα να σε ακολουθείς, θα μείνει εδώ, δεν μπορεί να το πάρεις μαζί σου. Λεφτά δεν παίρνεις μαζί σου, συμβόλαια δεν παίρνεις μαζί σου, τίποτα δεν παίρνεις μαζί σου. Όλα αυτό γιατί γίνεται, ρε παλικάρια, για να μας σώσει ποιος από ποιον. Ποιος θα μας σώσει από ποιον. Άρα όλα αυτά τα δημιουργήματα δεν τα κάνουν. Έτσι λοιπόν, αν γίνει επέμβαση, το προσδόκιμο της υγείας Δήμητρας Άρτεμις κάθε φορά το μειώνουμε. Γιατί μειώνουμε? Γιατί τα δημιουργήματα είναι τόσο μαλακισμένα, είναι τόσο προδοτικά, τόσο σκουπίδια έχουν γίνει, με καμία αυτογνωσία, με αποτέλεσμα το διαλύουν. Όπως και να έχει όμως. Πριν την επέμβαση, οι τεράστιες δυνάμεις της δημιουργίας έρχονται κάθε φορά και σου φέρνουν αλήθειες, τεράστιες αλήθειες. Το ότι δεν τις δέχεσαι και κάνεις, λες και σου βάλαν τίποτα στο προκτό σου, είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά το ότι δεν το δέχεσαι, δεν είναι, δεν δέχεσαι τη φύση σου. Όχι την αλήθεια. Και βεβαίως υπάρχει μια τεράστια αντινόηση την οποία πρέπει εσύ να την απαξιώσεις. Πρέπει εσύ με τη λογική σου. Εδώ είναι μια μεγάλη διαδικασία. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες. Ότι το παιχνίδι είναι παγκόσμιο, είναι παγκόσμιο. Δεν είναι της Ελλάδος όπως το έχω θέσει από την αρχή. Και το ξέραν αυτοί. Εσύ δεν το ξέρεις. Σιγά σιγά έγινε φορέας. Όπως γίνεται φορέας, έχει πιο τεράστια δυναμική πολιτική και γεωστρατηγική και γεωπολιτική, ακόμα και τη τεράστια δύναμη των Ελλήνων των πλούτων. Γι' αυτό και τα λόγια είναι βαριά για ό,τι λέω και για όσου λέω. Έχει λοιπόν να καταλάβει ότι οι Έλληνε είναι παγκοσμιοποιητέ και αυτοί θα ξαναγίνουν. Δεν θα γίνουν γιατί είμαστε τιμωμένοι. Ήταν να μην έρθουμε να πολεμήσουμε. Τώρα είναι η ώρα να καταλάβει εσύ. Τώρα είναι η ώρα να καταλάβει εσύ. Διότι χιλιάδες λογαριασμοί καταπιστευμάτων από πλούτο Ελλάνιον. Δεν έχει άλλος πλούτο να βγάλουν οποιοδήποτε αξιόγραφο ή χρεόγραφο παρά μόνο Ελλάνιος πλούτος. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει πουθενά αλλού παρά μόνο σε Ελλάνιο πλανήτη. Σε Ελλάνια γαία, σε Ελλάνια δημιουργία. Και δεν υπάρχει τίποτα να μιλήσει κανείς και να σχεδιάσει σε αυτό το πλανήτη αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο πλανήτη πέραν της τεράστιας δημιουργίας των Α και των Ω. Και στις πλατφόρμες τώρα θα δείτε ό,τι σχήμα υπάρχει. Ό,τι βάλει το μυαλό σας είναι πιστοποιημένο και αναπτυγμένο σε μία κόλλα χαρτί η οποία είναι Α4. Φανταστείτε τώρα σε ένα τεράστιο πεδίο οι συνθέσεις που θα γίνονται των σχημάτων και των συμβόλων. Ό,τι σύμβολο χρησιμοποιούν, ό,τι γραφή, ό,τι σκεφτούν είναι της Ελλάνιας δημιουργίας με απόδειξη πια και στοιχεία. Ό,τι και να σκεφτούν. Σκέπτεσαι μόνο όταν έχεις νου. Και ο νους είναι της δημιουργίας. Δεν είναι έξω από το, έξω από τη δημιουργία δεν υπάρχει νους. Είναι κενό και είναι μόνο θάνατος. Ούτε παράδεισο έχει, ούτε κόλαση έχει, ούτε αυτά τα γελία τα ξυπασμένα που δεν ξέρουν τι λένε. Είναι μόνο πληρωμένα φερέφωνα και φτάνει μέχρι εδώ. Ως δημιουργήματα και αυτά διαλύουν την ίδια τη δημιουργία. Μόνο για να ζήσουν ένα υλικό τους κομμάτι που φεύγοντας από εδώ θα διαλυθούν. Έχουν χιλιάδες πράγματα κάνει άσχημα τα οποία πρέπει να μπουν σε ένα τέλος. Τι θέλω να πω με άλλα λόγια. Εδώ τώρα δεν γίνεται πλάκα. Πρέπει να καταλάβετε ότι πάνω σε πάνω από 180 χώρες αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες λογαριασμοί που τρέχουν πάνω στον τεράστιο Ελλάνιο πλούτο. Ό,τι εκπροσωπώ εγώ και όλο μου το έθνος. Σε προσωπικούς μου λογαριασμούς τρέχουν και σε λογαριασμούς του Ελλάνιου έθνους μας. Ξέρουμε πώς το κάνουν και γιατί το κάνουν. Μπράβο, Εύγε, και μεγάλη μου τιμή στο Χολίδη τον Κωνσταντίνο που βγάζει τα Παγκόσμια Ταμεία να το κάνετε και άλλοι με όλες τις φωτογραφίες, να μάθει όλος ο κόσμος τι συμβαίνει. Θα έρθει η ώρα όμως που πρέπει να ξέρετε ότι ναι, μεν βγάζουμε τώρα τα Παγκόσμια Ταμεία, αλλά τώρα ξεκινάει το γαϊτανάκι. Που σημαίνει αυτοί που χειρίζονται τα Παγκόσμια Ταμεία έχουν βάλει σε οικόπεδα που δεν είναι κράτη. Και σε κατασκευασμένες εταιρείες που τις ελέγχουν αυτοί, πλούτο που δεν είναι δικό τους. Για παράδειγμα, δηλαδή τα Σκόπια δεν έχουν παγκόσμιο πλούτο. Τα νούμερα που θα δείτε όταν ελέγξουμε τα Παγκόσμια Ταμεία, και για να το ελέγξει πρέπει να έρθει ο κυρίαρχος και πρέπει κάποιος να ξέρει πού να πάει, τι να κάνει, να έχει τα σκύπτρα, τη δύναμη και τη δυνατότητα, αλλά και την αναγνώριση για να το κάνει. Αλλιώς γιατί να το κάνεις?
Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε την τεράστια λεωφόρο τώρα που θα διαβούμε και που διαβαίνουμε. Ήδη ξεκίνησε το πλανητικό έργο. Ήδη έχει μπει σε πολύ μεγάλη τροχιά. Εσείς δεν το βλέπετε. Δεν συζητάω για πρωτοτάλια και για γελία παιδιά. Απλά κάτσε στην άκρη, εργάσου γι' αυτό και θα το δεις μέχρι το τέλος. Δεν το καταλαβαίνεις, δεν σημαίνει δεν υπάρχει. Δεν το βλέπεις, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, θα δείτε ότι έχουν γίνει τεράστιες κλεψές. Αν δείτε τα καταπιστεύματα της Μογγολίας, είναι αδιανόητα τώρα. Με γιακ και να ζεις μόνος σου χωρίς φορολογία πουθενά, να μην βγάζεις τίποτα, να μην πουλάς τίποτα, να είσαι στα βουνά, στα Ιμαλάνια, να κάνεις πλάκα και να έχεις 200 μηδενικά και 250 στον ισολογισμό και στα παγκόσμια ταμεία, δεν μπορείτε εσείς να τα ελέγξετε, ούτε εσείς καταλαβαίνετε τι λέω. Όμως επειδή με ακούνε εκείνα τα ζώα και τους λέω έρχομαι, τώρα θα δούμε τι έχετε κάνει. Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λογαριασμοί αυτή τη στιγμή που γνωρίζω ο ίδιος, που προσπαθούν οι CIA, τα ζώα της CIA. Κοιτάξτε, εσείς βλέπετε μια CIA. Εσείς βλέπετε μια CIA τώρα, που οι Εβραίοι την έχουν κάνει και ταινία. Βρε ζώα, τι ταινία την κάνατε. Η CIA είναι μόνο για τα παγκόσμια ταμεία και μόνο για τον πλούτο των ανθρώπων, να μην κλέβουν οι πολιτικοί, να μην κλέβουν οι δικαστές, να μην κλέβουν οι μονάρχες, οι βασιλείς και όλα. Όλη την αυλή αυτή, μια αυλή που δεν έχει καθόλου ελάνιο αίμα πάνω της, να μην κλέβει τους ανθρώπους. Θεσμοθετημένο είναι. Σας λέω λοιπόν ότι όλες οι βασιλικές οικογένειες που από πίσω τους έχουν κάθε παιδί που γεννάνε το θεωρούν και βασιλική οικογένεια και πρίγκιπα, στα ονόματά τους που πολλοί πρίγκιπες δεν ξέρουν ότι έχουν λογαριασμούς, έχω συναντήσει τέτοια περίπτωση, με πρίγκιπα Γάλλο, ο οποίος είχε στο όνομά του 120 λογαριασμούς και δεν ήξερε ο άνθρωπος. Και μου λέει: Εγώ του αυτού. Ναι, αδερφέ μου, του λέω: Ορίστε, δική σου είναι. Κοίτα, του λέω: Πώς έχει. Δεν το ξέρω, μου λέει. Τι να κάνω. Μόλις πήγε στην αυγή ή στην οικογένεια να μιλήσει, του λένε: Φύγε μακριά από το ζώο. Άστο, γιατί θα μπλέξουμε. Όλες οι βασιλικές οικογένειες έχουν λογαριασμούς στο όνομά τους που δεν το γνωρίζουν οι ίδιοι. Γιατί υποτίθεται είναι περιουσία του συστήματος του αφανούς και του αόρατου στον πλανήτη. Λοιπόν, κύριοι, δεν έχω κάτι με τις βασιλικές οικογένειες. Οι βασιλικές οικογένειες, ειδικά οι νεότερες, δεν ξέρουν καν γιατί είναι βασιλικές οικογένειες και καν δεν ξέρουν τι λογαριασμούς έχουν. Υπάρχουν όμως μέσα και κρυφά βασίλεια, όχι μόνο αυτά που βλέπετε. Έχουν δημιουργήσει και κρυφές αιστείες, ιεραρχίες, τις οποίες βεβαίως τις γνωρίζω πάρα πολύ καλά και θα το δούμε τώρα. Διαχειρίζονται και έχουν βάλει χιλιάδες ποσά σε χιλιάδες πρίγκιπες. Χιλιάδες. Αφορολόγητους μεν. Και όλο αυτό είναι μια μεγάλη λεζάντα στην πλάτη του κυρίαρχου και του ιδιοκτήτη της γης. Και βέβαια δεν έχουν κανένα δικαίωμα στη δημιουργία. Τους έχετε επιτρέψει εσείς να είναι μέσα σας, μέσω των ιερατείων και μέσω κάθε ψευτοειδεολογίας. Σήμερα έχουν πιάσει κυρίαρχα πόστα και αυτά τα πόστα θα τα ξυλώσω. Όλα αυτά τα εκτός δημιουργίας θα τα λιώσω. Όποιος θέλει να έρθει με τους ανθρώπους, έχει καλώς. Όποιος κάτσει απέναντι, είναι η εποχή που τα τελειώνουμε όλα. Θα τελειώσουν όλα. Εδώ που ξεκίνησαν τώρα, αρχίζει το τέλος τους. Πρέπει εσείς να το καταλάβετε. Άρα, μην τσινάτε με τον Golden Access μόνο. Έχουν φτιάξει εκατομμύρια παγκόσμιους οργανισμούς. Ιδρύματα με χιλιάδες χρήματα και foundation, πολλά κρυμμένα. Βεβαίως τα γνωρίζω όλα. Τι να ξέρεις εσύ, τι να μου πεις και τι να κρίνεις ρε ανθρωπάκι. Και ιδιαίτερα τώρα που παίζεις και σε μια προδοτική θέση. Τι να γνωρίζεις βρε ζωντοβολάκι που έχεις και άποψη. Και κάθε πικραμένη παλιοπόρνη κάθεται τώρα να πει και το κοντό του και το μακρύ του. Δεν ξέρεις όχι πώς δουλεύει ο πλανήτης. Δεν ξέρεις στο διάολο ζεις. Δεν ξέρεις και από τι υλικά είσαι φτιαγμένος. Αλλά τώρα τα μάθες όλα. Και κάνεις και προπαγάνδα. Γελίο φτηνό ανθρωπάκι. Ξεθοριασμένη γυνάτσα. Που παρουσιάζει ως κασμίρι. Τρύπιε. Ένα εχέθητε από εκεί. Φτάνει λοιπόν στο σημείο να πω ότι είναι πολύ μεγάλα τα πράγματα για να καταλάβετε και πολλά πράγματα. Οπότε τώρα ο κάθε βλαμμένο στο κεφάλι και ο κάθε μη έχων, το μόνο που μπορεί να έχει είναι μια δόλια άποψη, απλά και είναι απλόχερα να την βγει προς τα έξω, να αφήσει και αυτό στη βουνιά του. Όχι να κάτσει να σκεφτεί, να δει τι υπάρχει, να δει τι γίνεται και σε ένα τεράστιο σχέδιο κάθεται μόνο για να πει την άποψή του. Δεν έχεις άποψη, αδερφέ, ούτε καν υπάρχεις. Ούτε εσύ δεν ακούς τη φωνή σου. Αλλά και που την ακούς δεν καταλαβαίνεις γιατί λες. Καλό είναι λοιπόν να σοβαρευτούμε όλοι. Να καταλάβετε όλοι ότι οι παγκοσμιοποιητές είναι οι Έλληνες και είναι τεράστια τιμή σας να είστε Έλληνες. Άρα δεν είναι μόνο να είσαι για να γίνεις προδότης. Πρέπει να είσαι και να εκτελείς το σκοπό και το στόχο της απελευθέρωσης αλλά και της ίδιας της δημιουργίας. Τα
αξιακά πρωτόκολλα δεν είναι εκεί για να τα βλέπουμε, ούτε να τα φωνάζουν οι προδότες. Είναι απλά να εκτελούνται. Η λογική είναι εκεί για να εκτελεστεί, όχι να μας λες τη λογική σου και ποια λογική είναι αυτή. Ούτε που κατάλαβες την λογική, ούτε που κατάλαβες που είναι η διεργασία. Εν πάση περιπτώσει όμως, παγκοσμιοποιητές σε αυτή τη γη, γιατί δεν είναι κόσμος. Παντού, όλοι οι ακαδημαϊκοί μιλάνε για τον κόσμο και ο κόσμος είναι υγεία. Όχι υγεία, είναι τόσο μικρό το κυταράκι, τόσο μικρό που δεν φαίνεται. Με το που βγεις έξω από το γαλαξία δεν υπάρχει γη. Είναι σαν να είναι ένα άτομο σε ένα μόριό σου. Και να μου λες ο κόσμος. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κόσμος. Κάτσε να σε μάθω ότι είναι ο κόσμος. Και σιγά σιγά με αποδείξεις θα καταλάβεις ποιος είναι ο κόσμος. Και όταν καταλάβεις πόσο τεράστιο είναι, πόσο άπειρο, αλλά και με ποια διαδικασία, γιατί πρέπει να μάθεις τη διαδικασία της δημιουργίας του κόσμου, της δημιουργίας των πάντων, θα καταλάβεις μέσα από μια διαδικασία που θα μπορέσεις μόνος σου λίγο ή πολύ, αλλά θα αγγίξεις για να έχεις σταθερές βάσεις, για να μην ξαναπέσεις με αυτά τα γελία ζωντόβολα. Αυτά δεν πρέπει να είναι εδώ μέσα. Αυτά κλέβουν εσένα και είναι εδώ μέσα. Σε αυτή τη δημιουργία λοιπόν έχουμε δύο λύσεις. Ή η γη ξαναέρχεται σε βάνια χέρια και σε δημιουργήματα που θα πρέπει να αντιληφθούν τη δομή τους, να αντιληφθούν την ευδαιμονία τους, το στόχο και το σκοπό της ύπαρξής τους, να πάνε στην αυτογνωσία τους, να καταλάβουν να δημιουργούν πραγματικά, χωρίς να τσακίζουν τη γη, το συμπαντικό οργανισμό αυτών που αυτός έγινε πρώτα για να έρθετε εσείς. Και δεν έχετε δικαίωμα να σκοτώνετε, να τσακίζετε, να διαλύετε, να δολοφονείτε τον οργανισμό αυτό και να μην προκαλέσετε ποτέ καμία παρέμβαση, καμία επέμβαση. Γιατί αν προκαλέσετε επέμβαση, και όχι παρέμβαση, παρέμβαση κάνουν οι αποστάτες, αν προκαλέσετε επέμβαση, τότε σε όλα αυτά που θα συμβούν, η γη έχει μικρό χρόνο συνέχεια, είναι επιρρεπής στην υγεία της και στα χρόνια της. Οπότε αυτό είναι εις βάρος των ανθρώπων. Είναι εις βάρος των δημιουργημάτων και όλου του σύμπαντος. Άρα λοιπόν μη λέτε έρχεται, γιατί αν θα έρθει η επέμβαση δεν βλέπει ότι είναι εκεί οι αποστάτες και εσείς δεν είστε, γιατί εσείς είστε οι αποστάτες. Σήμερα όλα τα δημιουργήματα είναι οι ίδιοι αποστάτες. Οι ίδιοι αποστάτες είναι τα δημιουργήματα, όλα όσα είναι στη γη. Γιατί τηρούν το πρωτόκολλο των αποστατών, συντηρούν αυτόν τον ψεύτικο χρόνο, χαράζουν το χώρο με τον ψεύτικο χρόνο σύμφωνα με τα θέλω των αποστατών κατά της δημιουργίας, προκαλώντας τεράστιο άδικο στον συμπαντικό οργανισμό, στη γαία Δήμητρα και στα δημιουργήματα της δημιουργίας. Μην γνωρίζοντας τις δυνάμεις τους, μην γνωρίζοντας ποιοι θέσεις τους ποια είναι και τι μπορούν να κάνουν. Και δεν δέχονται τίποτα άλλο και τα ξέρουν όλα. Έχουν γεμίσει τσιμιά μέσα με σκουπίδια, έχουν γεμίσει τα πάντα. Άρα αν αύριο έρθει μια επέμβαση να τσακίσει τους αποστάτες στη γη, εσείς είστε. Εσείς είστε. Το αν θα τιμωρηθούν τα άλλα τα ζώα, τα οποία δεν τα βλέπετε, ή αν έχουν ψεύτικα σώματα εδώ που έχουν πολλά, πάλι θα τα στραφούν αυτά. Άρα η μπάλα θα πάρει εσάς, που μέσα σε εσάς ζουν όλες οι αποστατικές γραμμές, δομές, και όλα τα μαγκανίες, όλες οι μαγείες, όλα τα εμφυτεύματα, όλα τα σκατοσυμβόλαια, όλη αυτή η γυφτιά και η γυφτίλα ζει μέσα σας και εσείς εκτελείτε στη γη τώρα. Αν έρθει μια επέμβαση, εσείς είστε οι αποστάτες. Εσείς. Και εσάς θα ξυλώσει. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Να κοιτώσει να τον κάνει τι. Να τον πάει πού. Να γίνει τι. Να παρακαλέσεις ποιον και τι ακριβώς να παράξεις. Τι μπορείς να παράξεις αλλού που δεν μπορείς να το παράξεις εδώ. Τι μπορείς να δημιουργήσεις αλλού. Να σε πάει κάπου η δημιουργία να δημιουργήσεις αλλού. Τι να δημιουργήσεις. Παραχαραγμένα, παραφαραγμένα, με ηλίθιο γελίο τρελό μυαλό είστε. Σχεδόν όλοι. Αν δεν μπούμε σε μια σειρά λογική να καταλάβουμε και να αρχίσουμε, εσείς ο αποστάτης. Καμία σημασία αν είσαι πολύ ή λίγο. Και η δημιουργία δεν μπορεί να πάρει λίγο ή πολύ. Αυτό είναι λιγότερο περισσότερο. Να σε ξαναδημιουργήσει μπορεί. Η επέμβαση που θα γίνει στη γη θα είναι καθοριστική. Βεβαίως η γη με κάθε επέμβαση έχει τεράστιους κινδύνους για την ίδια της, για τον ίδιο της το βίο στον συμπαντικό χρόνο και μηχανισμό. Και από εκεί και πέρα οι επιλογές. Όλες δικές σας. Άρα μια επέμβαση, αν θα έρθει, για εσάς θα έρθει, που ο αποστάτης ζει μέσα σας. Τσακίζει εσάς για να πεθάνει ο αποστάτης που είναι μέσα σας. Και στην άλλη γύρα που θα πάει να ξαναβάλει τη δημιουργία σε σειρά, να καταλάβουν καλύτερα τα δημιουργήματα για να μην περνάει ο αποστάτης και ζει μέσα του. Κατάλαβες δημιουργήμα, κατάλαβες άνθρωπε. Αν δεν κατάλαβες, κοίτα να καταλάβεις γρήγορα, γιατί εκείνο το μεγάλο κομμάτι. Άρα τον πλανήτη τον επέρνεις εσύ
εφόσον κατανοήσεις και καταλάβεις. Μην περιμένεις να έρθουν δυνάμεις. Οι δυνάμεις είναι αλλού και δεν είναι στον υλικό σου κόσμο. Γιατί εδώ υπάρχει νόμος, η ελεύθερη βούληση στην υδάτινη δημιουργία σου δεν παρεμβαίνει κανένας. Ούτε αυτά τα διαόλια έρχονται. Βάζουν τους ανθρώπους τους, οι οποίοι είναι άνθρωποι. Εσύ θα τους επιλέξεις. Επελέγεις το δυνάστη σου για πρωθυπουργό και τι σου φταίει η δημιουργία. Επέλεξες για να σου λέει τι θα κάνεις στη ζωή σου ένας δογματικός, ο οποίος είναι ένας γελίος, ο οποίος δεν ξέρει τι λέει και δεν αποδεικνύει ούτε στον εαυτό του τι είναι. Και ποιος σου φταίει. Μαθαίνεις όλες αυτές ότι είσαι απόγονος του Πυθίκου ή του Δραβίνου ή οτιδήποτε και δεν έχεις εξετάσει τίποτα. Ωραία. Ήρθε η ώρα να μάθεις. Κοίτα να μάθεις γρήγορα και έλα. Να γίνεις παγκοσμιοποιητής, ώστε όλα τα δημιουργήματα της δημιουργίας σου να είναι σε αυτό το χώρο, ώστε να αφήνεις οτιδήποτε πίσω σου δημιουργικό, όπως ήρθες να φύγεις και να δημιουργείς πάντα ακριβώς ίδια με αυτά που δημιουργήθηκες. Γιατί η δημιουργία δεν αντέχει πέραν τούτου, πέραν της δημιουργίας, είναι αποστασία. Κατάλαβες δημιούργημα. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί οι τεράστιοι μηχανισμοί που σήμερα δεν τους ξέρεις, κοίτα να ενωθείς γρήγορα, να αρχίσεις να καταλαβαίνεις ό,τι λέω, και όχι να έχεις άποψη, και σ' όν και καλά ξέρεις, για θα σου λέγα τι ξέρεις. Οπότε, όλες αυτές οι διαδικασίες, οι αποστάτες, ξέρουν ποιος είμαι και τι θα φτάσουμε στο τέλος. Γι' αυτό κάνουν έτσι. Εσύ δεν γνωρίζεις, ούτε ακούς τον απόϊχο. Και όταν αρχίσεις να ακούς τον απόϊχο γρήγορα, να αναλάβεις χιλιάδες πράγματα, γιατί το ζήτημα δεν είναι να τσακίσω αυτούς, είναι να καταλάβουν αυτοί. Όπως εσύ πρέπει να καταλάβεις που είσαι δημιούργημα. Τι διαφορά έχεις εσύ, αγαπητέ χαραγμένο δημιούργημα, που δεν ξέρεις σου γίνεται και με βρίζεις και δεν ξέρεις ούτε στο διάλο θέλεις, ούτε γιατί είσαι εδώ. Νομίζεις ότι ήρθες εδώ χάμε να ζήσεις, όπως σου είπε παππούλης, να κάνεις και κανένα παιδί, αν μπορέσεις, να φας, να πιεις, μπας και την περάσεις καλύτερα και έχεις κανένα καλύτερο σπίτι, να κάνεις και κανένα ό,τι γελιότητα, δολιότητα για να ανέβεις σύμφωνα με το σύστημα και το καθεστώς της ζωής, του βίου, του πλανήτη, γιατί αυτό είναι. Ουσιαστικά είναι ζούγκλα, τους ακούς παντού και λένε, στη ζούγκλα πώς επιβιώνουν τα ζώα, έτσι επιβιώσουμε κι εμείς εδώ. Είσαι καλά, ρε. Βρε, μιλάμε για κοινωνίες πολιτών και έχεις υιοθετήσει αυτό που λένε όλα τα ζώα, οι αποστάτες και όλες οι στοές, τα υπόγεια, τα ζώα. Πώς επιβιώνει η ζούγκλα, το ζώο θα επιβιώσουμε κι εμείς. Είστε τρελοί, ρε. Τι σχέση έχει η ζούγκλα, και είναι ζώα, είσαι άνθρωπος. Δεν την έμαθες αυτή τη διαφορά ότι αυτά είναι ζώα, είσαι άνθρωπος. Ακούς πολλές φορές στην κοινωνία να λένε σε όλο τον πλανήτη το μικρό ψάρι τρώει το μεγάλο στη θάλασσα. Και τι σχέση είσαι εσύ ρε με τη θάλασσα ρε με το ψάρι ρε. Εκείνο τρέφεται από αυτό βρε ζωντόβουλο, εσύ τρως ανθρώπους. Με αυτό κάνεις όμως, τρως ζωές, τρως ανθρώπους. Δεν έχεις καμία λογική, δεν έχεις καμία αξία. Δεν υπολογίζεις τον συνάνθρωπο γιατί ο συνάνθρωπός σου την ώρα που κάνεις οτιδήποτε άδικο σε ένα συνάνθρωπό σου, κάνεις άδικο στον εαυτό σου. Τι σχέση έχει αυτή η κοινωνία με τη δικιά σου, η θάλασσα και τα ζώα, η ζούγκλα με σένα βρε ηλίθιο ζώο. Πώς έγινες έτσι. Κοιτάτε τι έχει υιοθετήσει, κοιτάτε τι διδάσκουνε. Όλο αυτό δεν θα ανατραπεί. Αν δεν ανατραπεί, θα ανατραπείς τελείως εσύ. Και στο φωνάζω. Δεν υπάρχει να κλειτώσει κανείς από δάφτους. Αυτοί τώρα κοιτάνε να κλειτώσουν και να παροτείνουν την επέμβαση. Η επέμβαση δεν θα γίνει όταν αντιληφθείς εσύ και δεν πρέπει να γίνει η επέμβαση. Η επέμβαση πρέπει να γίνει από εμάς, τα δημιουργήματα. Όταν θα έρθει η ώρα να επέμβουν οι δυνάμεις να πούνε, άντε να πάνε να γαμηθούν όλα εκεί μέσα τα διαόλια, θα τελειώσουν όλα. Δεν θα μείνει τίποτα απ' έξω να πάρουν ένα τέτοιο σκουπίδι, έστω και δικό του να το πάνε που, γιατί έχει μη σκουπίδι, δεν είναι δικό του, δεν είναι τη δημιουργία. Χάλασε, τελείωσε, διαλύθηκε, σάπησε, διέλυσε. Γάγκρενα έπαθε. Έπαθε αποστατική γάγκρενα. Έχει τα διέλα από εκεί. Θα φτιάξουν άλλο, η δημιουργία φτιάχνει ό,τι θέλει. Δεν είναι σαν τον άλλο τον γκύφτο που δεν είχε τι να κάνει και πήρε παίδι από σένα για να φτιάξει τη γυναίκα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι γελιότητε κοκκινού κουφίτσα. Η δημιουργία κάνει ό,τι θέλει. Και όταν κόβει ένα λουλούδι, δεν το σκότωσε. Η ρίζα είναι εκεί και θα ξαναγίνει. Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ποια είναι η διαδικασία. Εμείς πρέπει να το κάνουμε και είμαστε παγκοσμιοποιητές. Ό,τι έχουν φτιάξει, ό,τι έχουν κάνει, θα πρέπει να το παραδώσουμε. Με μια στρατηγική και με νανοχειρουργική. Το τι μου χρειάζεται εμένα, το κάθε τι και πού μου χρειάζεται, αλλά όταν με καλούν, δεν τους προσβάλλω. Βεβαίως, με καλέσαν στον Καλδενάρχη και με κάνανε αντιπρόεδρο. Γιατί να τους πω όχι. Αν θέλω να τα αλλάξω, θα τα αλλάξω εγώ. Αλλά εσείς τι δουλειά έχετε με τον Καλδενάρχη. Σας είπα εγώ να μπείτε εσείς στον Καλδενάρχη. Γιατί μπορείτε εσείς να μπείτε. Άμα μπορούσατε να μπείτε, δεν θα είχατε μπει. Κάθε βλαμμένο, κάθε βρωμιάρης πράκτορο σκουπίδι που λέει τη μαλακία του. Τι να μπεις, ρε μαλακά, να πεις πού. Να πας στο Golden Axis. Ποιος σε θέλει, σε ζήτησε κανείς να πας. Σου είπε κανείς ότι σου ανοίξαν τις πόρτες, ρε ζωντόβολο. Και τι δουλειά έχεις εσύ με τον Golden Axis. Εσύ είσαι εδώ το δρόμο σου. Έχεις την απελευθέρωσή σου και κάτω. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικιά μου δουλειά. Το πώς θα το διαχειριστώ εγώ είναι πάλι μια δουλειά δικιά μου. Εγώ για άλλο λόγο το λέω, εσύ για άλλο λόγο το λες. Εσύ κάνεις προπόνηση στην
αντινόηση και κάνεις μεγάλη προπόνηση σε προπαγάνδα, πού δεν είσαι εκεί κανός βρε γύφτο να κάνεις προπαγάνδα. Κανείς σας δεν είναι. Κοίτα λοιπόν να βάλετε μυαλό, κοίτα να σοβαρευτείτε. Εμείς τις γελιότητες. Τα άλλα θα τα κάνει αυτός που μπορεί. Αφού δεν μπορείς, δεν ξέρεις τα μάτια σου να βγεις. Έχεις ένα γραφείο να διοικήσεις και να συσπηρώσεις τον κόσμο. Έχεις χιλιάδες πράγματα γραμμένα και δεν τα αναπτύσσεις πουθενά. Έχεις χιλιάδες εκπομπές, έχεις χιλιάδες πράγματα. Έχεις τόσο τεράστιο έργο μπροστά σου και αντί να κάνεις αυτό, να ασχολείσαι με τον Golden Access. Ναι. Καλά κάνουν οι δικοί μου και μιλάνε για τον Golden Access, οι πολεμιστές μου, και καλά κάνουν οι αντίνοοι. Ωστόσο όμως, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πολλά τα πράγματα κατά κουμπιά στον πλανήτη που πρέπει όλο το Android να γυρίσει. Κάτι που εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε. Όμως αυτά που μπορείτε να κάνετε καλά. Τέλεια, αυτά να κάνετε. Να οργανώσετε τα γραφεία σας, να οργανώσετε τον κόσμο, να εμπεδώσετε τα πρωτόκολλα, όλα αυτά που είναι γραμμένα και όλη αυτή τη γνώση και τη νόηση. Και όσο εσείς θα μπαίνετε, είναι δεδομένο ότι θα μπαίνουν και άλλοι. Γιατί η αλήθεια θα διασπείρεται παντού. Και με αυτή τη διασπορά θα φτάσουμε σε ένα τεράστια επίπεδα της νόησης, ώστε να καταλαβαίνουν μόλις τι συμβαίνει. Και να υπάρχει ένα πραγματικό επίπεδο να συζητάς με έναν συνάνθρωπό σου. Να μην λέει τις γελιότητες, να μην έχει μια άποψη που δίνει εκτός τόπου χρόνου και ανιστόρητος τελείως και να μην νομίζει ότι ζει. Τα ζούμε πραγματικά, ώστε από εκεί θα βγαίνει το πραγματικό το έθος, η πραγματική νόηση, σε βάσεις, σε αξίες, με τεράστια επιχειρήματα. Και όχι σήμερα χωρίς κανένα επιχείρημα να πετάς οτιδήποτε θέλεις. Αυτά είχα να πω. Εσείς είστε παγκοσμιοποιητές. Ο πλανήτης πρέπει σήμερα οι άνθρωποι να τον πάρουν. Γιατί ανήκει στους ανθρώπους και σε όλους αυτούς που ήρθαν και σαρκώθηκαν να ζήσουν. Και να τον αφήσουν με όλες τις διαδικασίες, με όλες τις λειτουργίες, με όλη τη δομή και τη δόμηση της δημιουργίας να δημιουργήσουν και τα δημιουργήματα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.